Άρα εδώ έχουμε, να το πω έτσι, μια απόφαση κυβερνητική που υπολείπεται από την προσδοκία τουλάχιστον των συνταξιούχων, η οποία προσδοκία των συνταξιούχων καλλιεργήθηκε από την κυβέρνηση και εδώ πρέπει να λέμε καθαρές κουβέντες. Έτσι, ότι θα δοθούν όλα, ότι μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα γινόταν συζήτηση για το αν θα δοθεί εφάπαξ με ένα μικρό κούρεμα ή αν θα δοθούν σε πολυετής δόσεις. Δήμο Κουμπούρη, εκπροσωπώντας τους συνταξιούχους ως πρόεδρος των συνταξιούχων του ΙΚΑ, εσύ πώς κρίνεις καταρχήν την απόφαση, πώς κρίνετε την απόφαση και βεβαίως αν εδώ υπάρχει πεδίο διεκδίκησης για το από εδώ και πέρα. Κοιτάξτε κύριε Κουταλάκη, σας ευχαριστώ καταρχάς για την πρόσκληση και καλά. Θεωρώ υποχρέωση μου να το πω αυτό, γιατί είστε από εκείνους που προσκαλούν και τους συνδικαλιστές των συνταξιούχων. Ακούω από ορισμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης με σκοπιμότητα έχουν κοπεί. Δεν έχουν λόγο οι συνδικαλιστές, είχαν λόγο κάποιοι άλλοι. Είναι μια απόφαση άδικη, γιατί το ξέρετε πολύ καλά ότι από το 2010 μέχρι τώρα οι συνταξιούχοι έχουν δεχτεί καταστρεπτικές, θανατηφόρες περικοπές στις συντάξεις τους. Γιατί περικοπές μιλάμε, δηλαδή, το Συμβούλιο... Συγγνώμη για τη διακοπή, κοιτάξτε, αλλά για να το έχει και ο κόσμος μπροστά του. 7, γιατί περικοπές 7, μιλάμε, τι λεφτά θα πάρετε. 7 δισεκατομμύρια κάθε μήνα κόβονται από τους συνταξιούχους στο βωμό των δανειστών που δεν δανείστηκαν ποτέ οι συνταξιούχοι. 7 δισεκατομμύρια το μήνα, όχι 7 δις το χρόνο, με συγχωρείτε. Άρα είναι 7 δις το χρόνο οι περικοπές. Τα χρήματα που θα δοθούν τώρα πόσα είναι? Προσέξτε τώρα, το 2015 είχαμε μία απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, γιατί όσοι ποντάρουν στην ότι ξεχνάμε επειδή είμαστε μεγάλοι, δεν είμαστε μνήμονες. Βγήκε μία απόφαση η οποία έλεγε για το 11μηνο από το 2015, δηλαδή από τον Ιούλιο μέχρι την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου το 2016, να αποδοθούν στους συνταξιούχους αναδρομικά 11 μηνών. Αυτά, ας πούμε, με τη σημερινή απόφαση, έτσι όπως η κυβέρνηση αίσθησε, ας το πω έτσι, μια καινούργια πιλωτική δίκη, είναι περίπου 4 δισεκατομμύρια. Είναι ένα μικρό ποσό το χρόνο, γι' αυτό το οποίο πληρώνουν οι συνταξιούχοι, γιατί είναι αναδρομικά 11 μηνών. Και είναι αναδρομικά, δεν είναι αύξηση. Δεν θα πάρουμε δηλαδή αυτά τα χρήματα και αυτό θα προσθεθεί αυξητικά στις συντάξεις μας. Θα συνεχίσουμε να πληρώνουμε 7 δισεκατομμύρια το μήνα οι συνταξιούχοι. Έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση και αυτή την απόφαση την εφαρμόζει κατά το δοχούν, δηλαδή κατακρεουργεί ουσιαστικά τα χρήματα που είναι να πάρουμε. Δηλαδή, με συγχωρείτε, πρέπει να το πει το Συμβούλιο Επικρατείας ότι μετά από 10 χρόνια περικοπών οι συνταξιούχοι τουλάχιστον να πάρουν 11 μηνών αναδρομικά εφάπαξ. Είναι μια άδικη απόφαση της κυβέρνησης. Ένα λεπτάκι τώρα. Σκεφτείτε κύριε Χουδαλάκη, τι τραβάνε οι συνταξιούχοι όλα αυτά τα χρόνια με τις δικαστικές αποφάσεις, όταν μάλιστα ο Υπουργός τόνιζε σε όλους τους τόνους ότι προσφεύγουμε σε αυτή την πιλωτική δίκη για να σταματήσουν οι συνταξιούχοι να τρέχουν στα δικαστήρια και στα νομικά εγώ γραφεία. Θέλω να θυμίσω κάτι, κύριε Κουμπούρη, με αφορμή αυτό που λέτε, επειδή το είχαμε πει δημόσια, δεν ήταν μια κατηδίαν συζήτηση. Εσείς ως πρόεδρος των συνταξιούχων του ΙΚΑ, επαναλαμβάνω, ένα υπαρκτό μέγεθος συνταξιούχων, και εδώ βάζω ανωτελεία, είχατε πει ότι εμείς θέλουμε μια πολιτική απόφαση και όχι να τρέχουμε στα δικαστήρια. Μπορεί να χαλάω λίγο τη δουλειά τώρα με τους δικηγόρους, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Είχε πει πολύ ο κύριος Κουμπούρης, εμείς θέλουμε μια πολιτική πολύ απόφαση. Καλά. Αν θυμάμαι καλά και εσείς κύριε Κάδα το ίδιο είχατε πει, έτσι δεν είναι? Πολύ καλά. Βεβαιότατα μαζί έχουμε πει ότι με πολιτική απόφαση η κυβέρνηση... Οπότε επιτρέψτε μου και οι δύο να ρωτήσω, αφού η πολιτική απόφαση που βγήκε δεν σας ικανοποιεί, τώρα τι γίνεται? Ξαναγυρνάμε σε επίπεδο διεκδίκησης. Αρνείστε να πάρετε λεφτά για να μην χάσετε το δικαίωμα να διεκδικήσετε περισσότερα? Πώς θα μπορείτε? Θέλω να σας πω το εξής πάνω σε αυτό το ζήτημα. Εμείς είχαμε βγει και είχαμε πει σε όλους τους τόνους
ότι δεν κυβερνούν τα δικαστήρια, κυβερνούν οι κυβερνήσεις. Αυτοί με πολιτική απόφαση μας τα έκοψαν, με πολιτική απόφαση πρέπει να μας τα δώσουν. Και εμείς βεβαίως θα εξετάσουμε και το νομικό μέρος της υπόθεσης, αλλά δεν είναι το κύριο για μας. Το κύριο είναι ότι εμείς οι συνεργαζόμενες συνταξιουχικές οργανώσεις που είναι μέσα, το ΙΚΑ, το Δημόσιο, ο ΑΕ, τα επικουρικά ταμεία με τον κύριο Κάντα που συνεργαζόμαστε, οι έμποροι και ακόμα 5 συνδικαλιστικές οργανώσεις μεγάλες από όλη την Ελλάδα που είμαστε το σύνολο των συνταξιούχων, θα ετοιμάσουμε ένα πλαίσιο αγωνιστικών κινητοποιήσεων και θα πούμε τώρα στην κυβέρνηση να σταματήσει η κοροϊδία και να αποδώσει πολιτικά σε όλους τους συνταξιούχους τα αναδρομικά 11 κύριε Κουμπούρη, κύριε Κάντα, αν καταλαβαίνω καλά, είναι αυτό που λένε ραντεβού στα πεζοδρόμια. Αυτό, καλά καταλαβαίνω. Βεβαιότατα, μας το λέτε. Να σας πω μια κουβέντα. Μια κουβέντα σας παρακαλώ, γιατί να πάμε σε διαφημιστικό. Αμέσως. Σας παραπέμπω στις δηλώσεις που κάναμε και που προσωπικά έκανα για τη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, όταν συναντηθήκαμε με τον κύριο Τσίπρα και του είπαμε, γιατί δεν αποδίδεται, κύριε Πρωθυπουργέ, τα αναδρομικά αυτά που ανέφερε ο Τέλης ο Κάντας προηγούμενα στους συνταξιούχους από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας του 2015, και μας απάντησε ότι δεν έχουμε τα δημοσιονομικά. Επομένως, είναι η ίδια απάντηση που παίρνουμε και